Το πρόβλημα της στέγης είναι ένα οξύτατο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει ολόκληρη η Ευρώπη, η πατρίδα μας, αλλά και η ιδιαίτερη πατρίδα μας, η Κέρκυρα. Στην Κέρκυρα η κατοικία είναι ένα μεγάλο ζήτημα κεφαλαιόδου σημασίας, καθώς υπάρχει μεγάλη ζήτηση και δεν υπάρχει καθόλου προσφορά μιας και τα πιο μικρά ή τα μεσαίας κατηγορίας και τα μεγαλύτερης κατηγορίας ακίνητα διατίθενται για τουριστική εκμετάλλευση είτε ως επλωμένα διαμερίσματα ή ως επλωμένες τουριστικές κατοικίες είτε τύπου Airbnb εκμεταλλεύσεις. Κατά συνέπεια, οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι είναι απαραίτητοι η παρουσία τους εδώ για την εύρυθμη λειτουργία δήμων, περιφέρειας, νοσοκομείου, σχολείων, δικαστηρίων και κάθε εκφράσεως του δημοσίου χώρου, της ζωής του δημοσίου χώρου, είναι πλέον απαγορευτική στο νησί. Λύσεις υπάρχουν και μία τέτοια είναι αυτή που θα συζητήσουμε σήμερα, η οποία έχει να κάνει με αυτό που θα λέγαμε την κοινωνική στέγαση. Όχι την εργατική κατοικία όπως ξέρουμε μέχρι σήμερα, αλλά την στέγαση με κοινωνική αντιπαροχή όπως τα λέγαμε. Δηλαδή, έρχεται το δημόσιο σε οικόπεδα, σε ακίνητα που του ανήκουν ή που μπορεί να τα αγοράσει και εκεί λοιπόν με τη σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα προβαίνει στην ανέγερση κατοικιών αφού κάνει ενδεχομένως τοπικό, ρημοτομικό και προβλέψει μέσα την ύπαρξη σχολείων, καταστημάτων, εστίασης, σούπερ μάρκετ και όλα προκειμένου όχι να γίνει γκέτο αλλά να εξυπηρετεί. Και εκεί λοιπόν μέσα από την χρηματοδότηση με ΣΔΙΤ θα μπορεί με επιδοτούμενο ενίκιο να τα εκμισθώνει το κράτος σε νέους, κυρίως από 19 έως και από 18 έως και 39 ετών, είτε σε ανύπαντρους, είτε σε ζευγάρια με χαμηλά πολύ εισοδήματα, τα οποία δυνατούν αυτή τη στιγμή να στεγαστούν, να στήσουν νοικοκυριό και οικογένεια κάπου. Μένουν δε με τους γονείς και αυτό είναι αποτρεπτικό και για το μέλλον του έθνους μας και για το μέλλον του ασφαλιστικού μας συστήματος, μα κυριότατα για την κοινωνική συνοχή των νέων ανθρώπων, οι οποίοι είναι αποκλεισμένοι σήμερα από μια τέτοια προοπτική. Στην Κέρκυρα υπάρχουν τέτοιες εκτάσεις. Μια τέτοια έκταση μπορεί να φανταστεί κάποιος ότι είναι εκείνη η οποία ανήκει στο Ταμείο Εθνικής Άμυνας και βρίσκεται στο λιβάδι του Ρόπα και η οποία θα μπορούσε κάλλιστα, είναι περίπου 1000 στρέμματα, θα μπορούσε λοιπόν αυτή να περιέλθει στην ιδιοκτησία περιφέρειας Δήμου ή και του ιδίου του κράτους με εξαγορά του Ταμείου Εθνικής Άμυνας και όπως είπα και προηγουμένως, με καθαρό και διαυγή τρόπο, ξεκάθαρο τρόπο, να μπορέσει να προβεί στην ανέγερση και στη συνεχεία επιδοτούμενη μίσθωση σε νέους ανθρώπους, όπως και προηγουμένως το εξειδίκευσα. Είναι μεγάλο πρόβλημα, το πρόβλημα της στέγης, όπως είπα προηγουμένως και στην Ευρώπη και παντού, και ακόμα και άνθρωποι οι οποίοι έχουν ένα κάποιο εισόδημα, με την πίεση την οποία υφίστανται από τα ενίκια τα υψηλά, από το κόστος της ενέργειας και από το κόστος τροφίμων και εν γέννη το κόστος της ζωής, το οποίο σκαρφαλώνει συνέχεια στα ύψη, ακόμα και αυτοί αδυνατούν να βρουν σπίτι ή αν έχουν σπίτι αδυνατούν να καταβάλουν τα ενίκια. Είναι ένα και γενικευμένο πρόβλημα και θα πρέπει να αποτελέσει τον ακρογωνιαίο λίθο της πολιτικής της όποιας κυβέρνησης.